Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, που είναι κοντά μας. Αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι καλοί συνάδελφοι είναι εδώ και θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και βέβαια είναι η διαπραγμάτευση, είναι τα δύο χρόνια. Διαπραγμάτευση και τα δύο χρόνια από την τελευταία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμπίπτουν με την αξιολόγηση, κύριε Τζανακόπουλε. Και πριν από λίγο ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σας κατηγορεί ότι είσαστε δεμένοι στην καρέκλα της εξουσίας και θα κάνετε τα πάντα για να παραμείνετε εκεί και ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Τι απαντάτε? Στην συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός και δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στην Εφημερίδα των Συντακτών, αυτό το οποίο καλέσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό τον οποίο κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας, ήταν να μας πει αν τελικά σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή την διαπραγμάτευση η οποία γίνεται εδώ και κάποιο διάστημα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχει την ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι καθυστερεί ή έχει την ευθύνη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που προβάλλει παράλογες απαιτήσεις. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σήμερα στην ομιλία την οποία έκανε ήταν σαφής και καθαρή. Μας είπε ότι το δίκαιο σε αυτήν την συζήτηση, σε αυτή τη διαπραγμάτευση, στις συνομιλίες βρίσκεται με τη μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με λίγα λόγια μας κάλεσε να κάνουμε ό,τι ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτή είναι ακριβώς η διαχωριστική γραμμή, η πολιτική διαχωριστική γραμμή που τέμνει το πολιτικό σύστημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Από τη μία μεριά η λογική του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία είναι λογική διαπιστευτηρίων στους πιο σκληρούς από τους δανειστές, από την άλλη μεριά η λογική της παρούσας κυβέρνησης που θέλει βεβαίως το κλείσιμο της αξιολόγησης ταχύτατα, ωστόσο μας ενδιαφέρει πέραν όλων των άλλων και πώς θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση. Δηλαδή, αν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν θα είναι οικονομικά βιώσιμα αλλά και κοινωνικά βιώσιμα. Διότι ξέρετε, οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτή τη στιγμή, πέρα από οικονομικά παράλογες, είναι και κοινωνικά καταστροφικές. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης και θέλει ένα άρον-άρον κλείσιμο, όπως λέμε. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση για να πάμε και για να βάλουμε μια τάξη στη συζήτησή μας με θεματικές. Να ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση, Μανώλη, γιατί έχουμε το Eurogroup, έχουμε τις πληροφορίες που έρχονται από τις Βρυξέλλες. Ξεκινάμε από σένα. Ναι, ακούγοντας τον κύριο Τζανακόπουλο, τον κύριο εκπρόσωπο, ο οποίος, να το θυμηθούμε και αυτό, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό την ημέρα που ανέλαβε την εξουσία έξω από το Μαξίμου. Το κλειδί κάτω το πατάκι. Ναι, ακριβώς. Και έχει μια αξία κάποια στιγμή να συζητήσουμε αν άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς μεταλλάχθηκε σε αυτό το διάστημα. Αλλά επειδή έχουμε λοιπόν εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αφού μίλησε τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης φταίει που δεν κλείνεται την αξιολόγηση, κύριε Τζανακόπουλε? Υπάρχουν τρία εκκρεμή ζητήματα για να κλείσει η αξιολόγηση πέρα των ζητημάτων των πλεονασμάτων. Δηλαδή, υπάρχει το κενό το δημοσιονομικό, το οποίο είναι μικρό, είναι γεφυρώσιμο, όπως το λέτε, στην τεχνοκρατική γλώσσα για το 18. Υπάρχουν τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής της ΔΕΗ. Και υπάρχει ένα ακόμα θέμα με τις εργασιακές σχέσεις. Αυτά τα τρία κεφάλαια, τα οποία έχουν απομείνει από τη διαπραγμάτευση, καθώς για το υπόλοιπο 95% πράγματι έχετε έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές. Γιατί δεν τα κλείνετε ούτως ώστε με αξιοπιστία πια να διαπραγματευτείτε για το ζήτημα των πλεονασμάτων, που πράγματι, αν είναι τόσο αυξημένα, είναι και καταστροφικά και αντιλαϊκά? Κανείς από όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα, κύριε Κοτάκη, δεν θέτει ζήτημα για το τεχνικό σκέλος της διαπραγμάτευσης. Και όταν λέω τεχνικό σκέλος, ναι, εννοώ το σκέλος που αφορά το Staff Level Agreement, δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τις τροποποιήσεις, εν πάση περιπτώσει, των νόμων που χρειάζονται για να βγούμε το 2018 από το πρόγραμμα. Όλη η συζήτηση καθυστερεί εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για δύο άλλα ζητήματα, για τα δύο άλλα ζητήματα που απασχολούν τις συζητήσεις, δηλαδή για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν αυτοί οι στόχοι, τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα συμφωνηθούν, να πιαστούν μετά το 2018. Επομένως, νομίζω ότι το τεχνικό σκέλος της διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να κλείσει σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση. Έχετε συμφωνήσει για τα εργασιακά και τη ΔΕΗ, για παράδειγμα? Όχι, όχι, αλλά σας λέω όμως ότι, αυτού του τύπου οι διαφωνίες που υπάρχουν εκεί είναι πολύ εύκολα γεφυρώσιμες, μπορεί να βρεθεί λύση, αρκεί για τη ΔΕΗ. Και για τη ΔΕΗ αλλά και για τα εργασιακά, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε μια συμφωνία, αρκεί
να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα μεγάλα, στα πολιτικά ζητήματα. Δηλαδή, αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, ύψος πρωτογενών του. Άρα τα αφήνετε σκόπιμα ανοιχτά για εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Τα τρία αναπομείνατα της αξιολόγησης. Υπάρχουν και εκεί κάποιες διαφορές, οι οποίες παραμένουν, αλλά ουδείς αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί ότι είναι αυτό το πρόβλημα για το οποίο συζητάμε. Δεν είναι ούτε η ενέργεια, ούτε τα εργασιακά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ούτε και το γεφυρώσιμο δημοσιονομικό κενό το οποίο έχει βρεθεί για το 2018. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρές διαφορές. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το πρόβλημα. Μεγάλο... Η εμπιστοσύνη πρέπει να αναπτυχθεί μεταξύ σας. Δεν είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει για μέτρα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά το 2018 και η Κομισιόν αλλά και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε ότι αυτά τα μέτρα δεν χρειάζονται για να πιαστούν οι στόχοι έτσι όπως σήμερα είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν τίθεται ζήτημα εμπιστοσύνης. Τίθεται ζήτημα διαφορετικών πολιτικών προβλέψεων και διαφορετικών οικονομικών προβλέψεων. Και εδώ θέλω να σας πω πριν την επόμενη ερώτηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν φημίζεται για την ορθότητα των προβλέψεών του. Αντιθέτως, όποτε έχει προσπαθήσει να κάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, είτε έχει εμφανιστεί υπεραισιόδοξο, επομένως έχει πέσει έξω, για παράδειγμα, την περίοδο 2011-2012, που μας έλεγε ότι θα έχουμε ανάπτυξη και τελικά είχαμε ύφεση σχεδόν 10%, και στη συνέχεια έχει προχωρήσει σε υπεραπεσιόδοξες προβλέψεις, οι οποίες δεν προκύπτουν, δεν έχουν προκύψει από τα ίδια τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ τη σκυτάλη από την ερώτηση του Μανώλη. Σήμερα, κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος εμφανίζεται να λέει, κύριε εκπρόσωπε, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε συμφωνία μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, στο Eurogroup δηλαδή τις 20 Φεβρουαρίου, αλλά με αυστηρή προϋπόθεση την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Φαίνεται ότι το ίδιο επιδιώκει και έχει καταφέρει και η γερμανική πλευρά μετά τη συνάντηση της Κριστίν Λαγκάρτ με τον Βόλφγκαν Σόιμπλε στον Νταβός. Προσέξτε όμως τώρα, προκύπτει μία εξίσωση που για όσους, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και λίγο μαθηματικά τα πράγματα, είναι δυσεπίλητη. Από τη μία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ναι, θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά σας ζητά μέτρα 4,2 δις. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα, επαναλαμβάνει, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές, ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Ταυτοχρόνως, ο κύριος Τσακαλώτος προσέρχεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αύριο στο Eurogroup, με την πρόταση για τον κόφτη. Την έχουμε αναλύσει και η Νικόλ ειδικά πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Και σήμερα γίνεται γνωστό ότι απαιτούν οι δανειστές αυτό που λέμε αντεστραμμένο κόφτη. Δηλαδή σας λένε, θα ψηφίσετε τώρα τα μέτρα, τα οποία θα τα πάρετε μόνο αν πέσετε εκτός των προβλέψεων, με ρήτρα δηλαδή ακύρωσης όπως λέγεται, αλλά θα τα ψηφίσετε τώρα. Και ρωτώ ευθέως, θα ψηφίσετε τώρα μέτρα, θα δεχόσετε να ψηφίσετε τώρα μέτρα με ρήτρα ακύρωσης? Και πώς θα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο πρόγραμμα όταν απαιτεί μέτρα 4,2 δις και εσείς λέτε ότι δεν θα πάρω μέτρα ούτε για ένα επιπλέον ευρώ? Το πρώτο που θα ήθελα να σας απαντήσω είναι ότι η διαπραγμάτευση δεν γίνεται με διαρροές. Μου λέτε ότι κάποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε κάτι. Νομίζω ότι δεν μπορούμε ότι θα είναι φάση... το Δέλτα Νιτάφ στο πρόγραμμα, νομίζω. Εντάξει. Ότι ωστόσο, είναι σαφές πλέον. Ωστόσο, υπάρχουν πάντως πάρα πολλές διαρροές το τελευταίο διάστημα. Αφήστε. Γιατί νομίζω ότι το παιχνίδι των διαρροών εντάσσεται και αυτό στην μεγάλη εικόνα της διαπραγμάτευσης. Να μιλήσουμε όμως επί της ουσίας. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε δηλώσει πολλάκις ότι θα πρέπει άμεσα, τα έλεγε και ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του σήμερα το πρωί, θα πρέπει άμεσα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Διότι το να λέει ότι εγώ θα μείνω υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστραφεί η ελληνική οικονομία δεν αποτελεί μια ορθολογική θέση. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τον αντεστραμμένο κόφτη, καλύτερα να μην παίζουμε με τις λέξεις. Η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήδη από την πρώτη αξιολόγηση, όταν το ίδιο θέμα είχε προκύψει για το 2018, έλεγε το εξής, ότι πάρτε εσείς τώρα τα μέτρα και αν δούμε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που αυτά δεν θα χρειαστούν,
τότε ακυρώστε τα. Επομένως, δεν είναι μια πρόταση η οποία πέφτει τώρα στο τραπέζι. Είναι μια πρόταση την οποία η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει ήδη από τον προηγούμενο Μάιο. Συνεχίζετε να την απορρίπτετε αυτή την πρόταση? Φυσικά, όταν, κοιτάξτε, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βγαίνει σήμερα το πρωί και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετηθεί ούτε ένα ευρώ μέτρα, νομίζω ότι είναι περίεργο έστω και να ρωτάμε αν από το πρωί μέχρι το απόγευμα, επειδή έγινε μία διαρροή ενός ευρωπαίου αξιωματούχου, η ελληνική κυβέρνηση θα αλλάξει τη στάση. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί αύριο είναι το Eurogroup. Άρα, εάν αύριο στο Eurogroup προσέλθει ο Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλο με αυτή την πρόταση, ο κύριος Τσακαλώτος θα την απορρίψει. Αυτή, η πρόταση αυτή έχει απορριφθεί από την ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Και κατά την περίοδο των συνομιλιών για την πρώτη αξιολόγηση, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι καινούργια. Αυτή ήταν η θέση του Δουνουτού εξ αρχής. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να επαναλάβω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε κάτι περισσότερο από τον αυτόματο δημοσιονομικό διορθωτή, αν και εφόσον συμφωνηθούν και τα υπόλοιπα σκέλη τα οποία θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να νομοθετήσει ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πάντως δεν γίνεται εδώ η αξιολόγηση και η διαπραγμάτευση. Πολλές φορές συζητάμε σε λεπτομέρειες μία διαπραγμάτευση που γίνεται και σε επίπεδο σεναρίων, αλλά και ουσιαστικά θα δούμε και τα κρυφά χαρτιά που υπάρχουν. Έτσι, Νίκο, συμφωνώ. Απλώς το λέω για να γίνει κατανοητό ότι εάν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΘ είναι μέσα στο πρόγραμμα και ζητάει 4,2 δις μέτρα και εσείς ως κυβέρνηση λέτε ότι εμείς δεν παίρνουμε μέτρο ούτε για ένα επιπλέον ευρώ. Αυτό δεν δημιουργεί αισιοδοξία για κλείσιμο της αξιολόγησης. Περιγράφει την πιθανότητα ενός αδιεξόδου. Κοιτάξτε, την ίδια στάση είχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κατά την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης. Τα ίδια έλεγε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, εξαιτίας του πολιτικού συσχετισμού ο οποίος διαμορφώθηκε, βρέθηκε τελικά ένα σημείο ισορροπίας. Το ίδιο πράγμα θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει και σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουμε πει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για μας, το χρονοδιάγραμμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να καταλάβει ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει αλληλειτότητα, δεν αντέχει επιπλέον μέτρα, δεν αντέχει αυτές τις πολιτικές τις οποίες έρχεται σήμερα για άλλη μια φορά να προτείνει. Κοινωνία, και νομίζω η ελληνική οικονομία και βεβαίως η ελληνική κοινωνία από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί ένας πολιτικός συσχετισμός με δεδομένο το γεγονός ότι από τη δική μας μεριά έχουμε συγκεκριμένες και ορθολογικές προτάσεις οι οποίες αποδεικνύεται στην πράξη ότι μπορούν να βγουν. Διότι, κοιτάξτε, όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει θα έχετε ύφεση το 2016, δεν θα καταφέρετε να πιάσετε τους στόχους, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και τελικά είναι οι ίδιοι αριθμοί που διαψεύδουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, νομίζω ότι δεν πρέπει να επιρρύπτεται η ευθύνη καταρχήν στην ελληνική κυβέρνηση για την καθυστέρηση της αξιολόγησης. Ένα πολιτικό ερώτημα. Μισό λεπτό. Έχετε ζυγίσει καλά. Αυτό που λέει, με συγχωρείτε, ο εκπρόσωπος, τους έχετε ζυγίσει καλά ή μήπως έχετε και πάλι αυταπάτες όπως στο παρελθόν? Αν τους έχετε ζυγίσει καλά, να την πάτε πράγματι διαπραγμάτευση μέχρι τέλους, εφόσον θα υποχωρήσουν. Αν δεν τους έχετε ζυγίσει όμως και δεν μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, τι γίνεται, κύριε εκπρόσωπε? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν επιλογές, διότι η άλλη επιλογή είναι να αποδεχτούμε τα μέτρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και νομίζω ότι αυτό από την παρούσα κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Επομένως, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκτίμησης. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Αυτή η κυβέρνηση έχει εκφράσει δεκάδες φορές τη βούλησή της ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί παράλογες προτάσεις εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως, πρόκειται για μια αναγκαστική επιλογή. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι έχω την πολιτική εκτίμηση και την πεποίθηση ότι κανένας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν επιδιώκει μια τεχνητή αναζωπήρωση της ελληνικής κρίσης. Και τι θα πει τεχνητή αναζωπήρωση? Τη στιγμή που τα νούμερα πηγαίνουν καλά, τη στιγμή που φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα, τη στιγμή που το 2016 θα κλείσει με θετικό πρόσημο παρά τις διαφορετικές προβλέψεις, να δημιουργήσουν μια αναστάτωση και μια αναταραχή, η οποία είναι άνευ λόγου και αιτίας, επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει στυλώσει τα πόδια. Εκτιμώ ότι θα δημιουργηθεί ένας πολιτικός συσχετισμός που θα οδηγήσει τελικά
τελικά σε μια συμφωνία εντός του χρονικού πλαισίου του οποίου έχουμε θέσει. Μανώλη, σας παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν πάλι στη διαπραγμάτευση και δείχνει ότι είναι σκληρή. Θεωρείτε ότι είναι η διαπραγμάτευση ένα δυνατό χαρτί της κυβέρνησης, γιατί ο κόσμος με αυτή την προσδοκία, κυρίως μετά που υπογράψατε τη συμφωνία, το μνημόνιο σας ψήφισε, ότι θα κάνετε μια σκληρή διαπραγμάτευση σε κάθε κεφάλαιο αυτής της υπόθεσης. Είναι δυνατό σας χαρτί διαπραγμάτευση? Δεν έχει να κάνει με το... Το ερώτημα που μου θέτετε δεν το αντιλαμβάνομαι ακριβώς, διότι δεν το βλέπουμε έτσι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Μα πάντα λέγατε ότι βλέπουμε... εντάξει, υπογράψαμε ένα πρόγραμμα, αλλά θα διαπραγματευτούμε σκληρά και με τις καλύτερους όρους, καλύτερες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε. Τη διαπραγμάτευση δεν την κάνουμε για να κερδίσουμε πολιτικά. Τη διαπραγμάτευση την κάνουμε διότι, είναι, διότι είναι κοινωνική αναγκαιότητα να γίνει η διαπραγμάτευση. Διότι χωρίς διαπραγμάτευση και με μία λογική η οποία θα έλεγε ας κάνουμε ό,τι μας ζητάνε για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να πάμε στο επόμενο βήμα, θα οδηγούμασταν στα καταστροφικά αποτελέσματα που είχε η πολιτική των κυβερνήσεων του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο του 2010-2014. Δηλαδή και να λέμε ναι σε όλα και να υπάρχει τεράστια κοινωνική συμπίεση, να υπάρχει τεράστια πτώση του βιωτικού επίπεδου, της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και τελικά η αξιολόγηση να καθυστερεί. Διότι, αν θυμάστε καλά, αυτές οι συζητήσεις με τις καθυστερημένες αξιολογήσεις ναι. κλπ. Μας ακολουθούν εδώ και μια εφταετία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να σας πω ότι για μας η διαπραγμάτευση δεν γίνεται για λόγους πολιτικών εντυπώσεων ή για λόγους πολιτικού κέρδους. Η διαπραγμάτευση για μας αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα αλλά και οικονομική αναγκαιότητα. Μάλιστα. Υπουργέ, έχετε πει και εσείς και ο Πρωθυπουργός το είπε σήμερα, ούτε ένα ευρώ παραπάνω δεν πρόκειται να ψηφίσουμε σε πρόσθετα μέτρα. Όμως επίσης και ο Πρωθυπουργός και εσείς έχετε πει ότι θα δεχθούμε υπό προϋποθέσεις έστω παράταση του κόφτη για ένα χρόνο. Τον χαρακτηρίσατε μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων, νομίζω. Νομίζω όμως επίσης ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης αν αυτός ο μηχανισμός, αν αυτός ο κόφτης θα περιλαμβάνει τελικά πρόβλεψη για μείωση του αφορολόγητου και πόσο και για περικοπές της συντάξης. Θα το περιλαμβάνει? Θέλω να εξηγήσω καταρχήν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μηχανισμός της αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης. Έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά τον ένα μήνα που έχει ο Υπουργός Οικονομικών να συζητήσει με τους θεσμούς έτσι ώστε να βρεθούν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα επιφέρουν τη δημοσιονομική. Αν δεν πιαστεί ο στόχος για το πλεόνασμα, θα επιφέρουν τη δημοσιονομική, την αναγκαία δημοσιονομική διόρθωση. Εφόσον μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και θεσμών, τότε επέρχεται η αυτόματη δημοσιονομική διόρθωση, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο περικοπές στις δαπάνες. Επομένως, αν χρειαστεί να περιγράψουμε περιοχές που θα μειώνουν τη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Οικονομικών αλλά και των θεσμών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε ακόμα στις εκεί. Στις περιοχές δεν... αυτές θα περιλαμβάνεται και το αφορολόγητο και οι συντάξεις. Αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε επί της συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης. Αλλά ακούστε, όταν μιλάμε για περικοπές δαπανών, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός φτιάχνεται από τρία χοντρικά τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι 40% συντάξεις, το δεύτερο τμήμα είναι 40% μισθή και το 20% μόνο είναι λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι οι περιοχές είναι χοντρικά συγκεκριμένες. Ωστόσο, αφήστε να σας πω. Η όλη συζήτηση όμως για τον δημοσιονομικό διορθωτή, όπως έχει αποδειχτεί από τα ίδια από τους ίδιους τους αριθμούς και από την ίδια την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, είναι στην πραγματικότητα μια σκιαμαχία. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με μια, κατά τη γνώμη μας, παράλογη απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επιπλέον μέτρα, διότι κατά τις δικές τους εκτιμήσεις το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Ωστόσο, αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή, από τα ίδια τα πράγματα, ότι το πρόγραμμα είναι η πρώτη φορά μέσα στα 7 χρόνια που πηγαίνει καλά, διότι πιάνονται οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί. Και νομίζω ότι είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που μπαίνουμε και στη συζήτηση του αυτόματου δημοσιονομικού διορθωτή. Δηλαδή, ο λόγος είναι ότι έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χρειαστεί η εφαρμογή του. Μας περιγράψατε πάντως τις περιοχές. Νίκο, συγγνώμη, μισό λεπτό. Οι περιοχές είναι τα έσοδα και τα έσοδα. Εντάξει, 40-40-20, το ξέρουμε. Είπατε ότι υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις, ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Δεν θεωρεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορούν να πιαστούν οι στόχοι.
Εσείς ειλικρινά θεωρείτε ότι μπορούν να πιαστούν σε προοπτική πενταετίας ή και δεκαετίας που ζητάει η Γερμανία πλεονάσματα 3,5% και που βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, όσες και αν είναι, όσες και αν είναι η υπεραπόδοση των εισόδων που έχουμε αυτό τώρα, είναι στο πακέτο της διαπραγμάτευσης. Σας είπα ότι είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που συζητάμε για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, από τα οποία εξαρτώνται και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Όσο, δηλαδή, το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων εξαρτάται από το πακέτο των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που θα οδηγήσουν στην ελάφρυνσή του. Όσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση, τόσο μικρότερη η στόχη για πρωτογενή πλεονάσματα. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση των πρωτογενών πλεονάσματων. Κάτι για τα πλεονάσματα. Μισό. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ερώτηση για τα πλεονάσματα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Επιστροφή στην αίθουσα σύνταξης. Καλεσμένος σήμερα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος. Νομίζω κάναμε μια πλούσια συζήτηση για το θέμα της αξιολόγησης. Κ. Τζανακόπουλε, όμως σήμερα είναι μια μέρα, κάποιοι λένε γενέθλια, πανηγυρισμοί ή όχι. Σας ασκούν κριτική για το τι κάνατε τα δύο χρόνια. Το βασικό επιχείρημα των προεκλογικών δεσμεύσεων ήταν το να σπάσει το τρίγωνο της διαπλοκής. Ότι η χώρα οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε, γιατί υπήρχε ένα τρίγωνο διαπλοκής στη χώρα, τράπεζες, κόμματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτές τις μέρες βγήκε ένα πόρισμα από την Εξεταστική Επιτροπή. Πολλοί είπαν ότι δεν βρέθηκαν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Έτσι λέει και η πλειοψηφία, ο εισηγητής. Αλλά απομένει να το αποφασίσει αυτό και η ελληνική δικαιοσύνη. Πιστεύετε ότι αυτό το πόρισμα ικανοποιεί την επιχειρηματολογία που είχατε πριν έρθετε στην εξουσία ότι θα σπάσετε αυτό το τρίγωνο διαπλοκής? Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να τελειώσει σε σχέση με όλα αυτά? Το πρώτο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ο εισηγητής του στην Εξεταστική Επιτροπή δεν είπε ποτέ ότι δεν βρέθηκαν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, στοιχεία ποινικών, στοιχεία τα οποία αποτελούν ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες κάποιου πολιτικού προσώπου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής αποδείχθηκε περίτρονα ότι το τρίγωνο της διαπλοκής ζούσε και βασίλευε για πάνω από 3 δεκαετίες στη χώρα. Διότι, ξέρετε, τώρα τελευταία έχουμε σχόλια και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας λένε ότι αποδείχθηκε κατά την περίοδο, κατά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι δεν υπήρχε διαπλοκή και ότι αυτή ήταν μια δική μας φαντασίωση. Τη στιγμή που οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτού του τριγώνου παραδέχθηκαν σε ζωντανή μετάδοση ότι έπαιρναν δάνεια με αέρα, ότι υπήρχαν πολλές εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίες παίρνανε δάνεια χαριστικά, ότι δεν πληρώνανε τις δόσεις των δανείων τους, ότι έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και παρόλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν κλπ. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε συγκεκριμένες δηλώσεις συγκεκριμένων προσώπων. Ο ελληνικός λαός τα έχει παρακολουθήσει αυτά, ξαναλέω, σε ζωντανή μετάδοση. Επομένως, νομίζω ότι είναι μάλλον υποκριτικό και κοινικό να βγαίνει αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και το ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζει λέγοντας ότι αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει διαπλοκή. Γιατί δεν οδηγήθηκε κάποιος, δεν οδηγούμαστε σε συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, επειδή δεν φάνηκε κατά την Εξεταστική Επιτροπή, διότι δεν υπήρξε τέτοια μαρτυρική κατάθεση, ότι κάποιος υπουργός ή κάποιος πρωθυπουργός σήκωσε το τηλέφωνο και είπε: «Σας παρακαλώ, δώστε δάνειο με αέρα». Αυτά όμως πρέπει να περιμένουμε λίγο, διότι το σύνολο του πορίσματος, το οποίο περιγράφει σωρία ποινικών αδικημάτων, απιστίες, απάτες, μια σειρά από άλλα ποινικά αδικήματα, μεταβιβάζεται, αυτή τη στιγμή διαβιβάζεται στην εισαγγελία. Και η εισαγγελία θα πράξει τα δέοντα από εδώ και στο εξής. Και όταν θα αρχίσουν οι προκαταρκτικές εξετάσεις, όταν θα αρχίσουν να ασκούνται οι πρώτες ποινικές διώξεις, όταν θα περάσουμε στο στάδιο της... Πού το ξέρετε αυτό? Ποιο ξέρω? Ότι θα ασκούνται ποινικές διώξεις. Λέει. Ότι υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία και ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα πρέπει να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θεωρηθεί από τους εισαγγελείς ότι όλα αυτά τα οποία είναι
τα οποία τα έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Δεν συγκροτούν ποινικά δικήματα, τότε βεβαίως δεν θα ασκήσει το δίκαιο. Όχι, επειδή δεν είναι θεσμικό, δεν είναι θεσμικό. Για να οργανώσουμε λίγο τη συζήτηση. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα, οπότε σύντομα θα ρωτήσω. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να πούμε ως Εξεταστική Επιτροπή, ως κυβέρνηση που διαβάζει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι εδώ προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων. Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων και εφόσον βεβαίως το αποδεχθεί και ο εισαγγελέας αυτό, θα πρέπει να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Αν θεωρείτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ ή δεν προσπαθώ να παρέμβω στη δικαιοσύνη, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Με την έννοια ότι η παρέμβαση στη δικαιοσύνη, ακούστε κύριε Κωτάκη, η παρέμβαση στη δικαιοσύνη πρέπει να γίνει επί συγκεκριμένης υπόθεσης. Εγώ μιλάω γενικά. Εγώ θεωρώ ότι από όλη αυτή την ιστορία και από όλο αυτό το πόρισμα των 600 σελίδων το οποίο διαβιβάζεται στον εισαγγελέα θα προκύψουν και ποινικές διώξεις. Από εκεί και πέρα μένει να αποδειχθώ λανθασμένος. Λοιπόν, πάμε σε χρόνους debate όμως τώρα. Εντάξει. Αυτός ο γύρος. Πολύ σύντομες ερωτήσεις, να έχουμε σύντομες απαντήσεις για να εξαντλήσουμε και τα ερωτήματα. Έτσι, πάρα πολύ σύντομο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα είπε ότι η διετία αυτή χαρακτηρίζεται από τρεις λέξεις: ψέμα, ανικανότητα και φόροι. Ερώτημα, αισθάνεται ψεύτες ανίκανοι και φοροπίχτες? Το αισθάνεστε αυτό, ρωτήστε. Επειδή μας το λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αισθάνομαι ότι σχολιάστε. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γινόταν αν δεν είχε μεσολαβήσει η διαπραγμάτευση του 2015. Αν δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία ο ίδιος και η κυβέρνηση την οποία υπηρετούσε είχαν συμφωνήσει, ύψους 4,5% δεν είχαν αλλάξει μέσα από τη σκληρή διαπραγμάτευση που έκανε η παρούσα κυβέρνηση με τους δανειστές. Διότι ξέρετε το προηγούμενο. Ορίστε. Είστε κυβέρνηση, τώρα κάνετε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Εγώ λέω τι ήταν αυτό το οποίο πήραμε στα χέρια μας και με τι έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα. Με τις δεσμεύσεις του 4,5% του κυρίου Μητσοτάκη και της προηγούμενης κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα καταφέραμε να τα ρίξουμε κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 και κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Κωτάκη? 13 δις λιγότεροι φόροι και περικοπές για τον ελληνικό λαό μέσα σε μια διετία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης καλύτερα θα ήταν αντί να συκοφαντεί διαρκώς και να κάνει αντιπολίτευση με αέρα, όπως κάποιοι παίρνανε δάνεια με αέρα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αντιπολίτευση με αέρα, να κάνει έστω για μία φορά την αυτοκριτική του για το γεγονός ότι συμμετείχε σε μια κυβέρνηση που είχε συμφωνήσει τρεις χειρότερα. Αυτοκριτική εσείς για τη διετία έχετε κάποια αυτοκριτική να κάνετε? Εμείς έχουμε πει ότι προσπαθήσαμε το 2015, αφήστε να απαντήσω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς το 2015 σε ένα ναρκοθετημένο πεδίο αποφασίσαμε να κάνουμε μια σκληρότατη διαπραγμάτευση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης βιώσαμε την πολιτική απομόνωση αλλά και την χρηματοπιστωτική ασφυξία η οποία είχε με πολύ σαφή τρόπο οργανωθεί από την πολιτική και την οικονομική ελίτ της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι, καταφέραμε να κερδίσουμε πάρα πολλά, είπαμε προηγουμένως για τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και για μια σειρά άλλα ζητήματα. Να σας πω ότι αποτρέψαμε για παράδειγμα την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που θα μηδένιζε τις επικουρικές συντάξεις. Να σας πω ότι καταφέραμε να προστατεύσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Να σας πω ότι καταφέραμε να αυξήσουμε για πρώτη φορά μέσα στα 7 χρόνια τους προϋπολογισμούς για την υγεία και την παιδεία. Λοιπόν, καταφέραμε τα πρώτα σωστά, αλλά δεν είναι αυτοκριτική. Αφήστε. Ναι. Θα σας πω για την αυτοκριτική. Δεν καταφέραμε όμως. Καταφέραμε όμως όσα θα θέλαμε. Δεν καταφέραμε πράγματι να βάλουμε ένα τέλος, ένα οριστικό τέλος στην πολιτική της λιτότητας. Για λόγους τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε. Είχαν να κάνουν με το συντριπτικό συσχετισμό δύναμης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι το πεδίο ήταν αρκοθετημένο, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι βρήκαμε μια εξαιρετικά εχθρική Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα μέσα στην πορεία του χρόνου σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν και βλέπουμε ότι και οι συσχετισμοί στην Ευρώπη μετατοπίζονται. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε αυτό το σημείο, βεβαίως, έχουμε κάνει αυτοκριτική. Είπαμε, δεν καταφέραμε όλα όσα θα θέλαμε. Δεν καταφέραμε να βάλουμε οριστικό τέλος στη λιτότητα. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά οι διαχωριστικές γραμμές μπαίνουν εκ νέου και αυτή τη στιγμή η διαχωριστική γραμμή είναι μεταξύ της πολιτικής στην οποία ευαγγελίζεται ο κ. Μητσοτάκης, η οποία είναι μια πολιτική κυριολεκτικά σοκ και δέους,
για τα λαϊκά στρώματα και από την άλλη μεριά μια πολιτική η οποία στηρίζεται στην ενίσχυση της εργασίας, στη μείωση της ανεργίας, στην προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες πάνω στο πολιτικό ζήτημα. Άλλα, Σαραφίνη. Κύριε εκπρόσωπε, πριν από μερικούς μήνες, θα επιμείνω κι εγώ στα της διετίας, μιας και είναι η μέρα σήμερα, πριν από μερικούς μήνες ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είχε κάνει λόγο για αυταπάτες, ότι είχαμε κάποιες αυταπάτες σε εκείνη την χρονική περίοδο. Θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, γιατί προφανώς σήμερα διάβασα και την άτυπη ενημέρωση, την πολυσέλιδη για ό,τι συνέβη μέσα σε αυτή τη διετία, που εγώ θα το πω πολύ καθαρά, υπάρχουν ζητήματα για τα οποία πρέπει κανείς να σας ασκήσει δρυμία κριτική, αλλά υπάρχουν και αρκετά ζητήματα για τα οποία κανείς μπορεί να σταθεί θετικά απέναντι στο έργο που έχετε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Υπάρχει όμως ένα κομβικό σημείο. Αυτό για το οποίο υπάρχει απογοήτευση σε ψηφοφόρους σας, στον κόσμο, ενδεχομένως και οργή, είναι για αυτό το περίφημο 2015. Οι πρώτοι αυτοί 7-8 μήνες μέχρι τα capital controls και το δημοψήφισμα. Και ρωτώ ευθέως, εάν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, εάν μπαίνατε στη μηχανή του χρόνου, θα προσπαθούσατε να αποφύγετε εκείνο το πρώτο επτάμηνο που απεδείχθη καταστροφικό για την ελληνική οικονομία, τέλη Φεβρουαρίου, όταν ο Πρωθυπουργός είχε μέσα στο ίδιο δωμάτιο τη Μέρκελ, τον Γιουνκέρ, τον Ολάντ και τους άλλους, θα επιδίωκε ενδεχομένως με σημερινά δεδομένα να κλείσει τότε μια συμφωνία που μπορεί να μην ήταν ενδεχομένως η καλύτερη δυνατή, αλλά δι' αυτής θα απέφευγε όλα όσα συνέβησαν μετά και κυρίως τα capital controls. Ρωτώ ευθέως. Οι πολιτικοί συσχετισμοί και η κοινωνική εμπειρία δεν πέφτουν από τον ουρανό. Αντιθέτως, δημιουργούνται μέσα στις ίδιες τις πολιτικές συγκρούσεις. Επομένως, αυτό το οποίο με ρωτάτε, αυτή, πώς να την πούμε, η μηχανή του χρόνου. Αυτή η μηχανή του χρόνου, η αντιγεγονική ερώτηση που μου κάνετε, εν πάση περιπτώσει, είναι απολύτως αδύνατο να απαντηθεί. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τελικά η ελληνική κυβέρνηση σε εκείνη την περίοδο αυτό το οποίο πιθανόν να έκανε λάθος ήταν ότι υπερτίμησε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της Ευρώπης. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι δεν είναι τόσο σωστό αυτό που λέτε, ότι η ελληνική οικονομία καταστράφηκε και ότι υπήρξε κόλαφος η περίοδος του 7 μήνου. Αυτό είναι μια αφήγηση την οποία θα μου επιτρέψετε, δεν την επιβεβαιώνουν οι ίδιοι αριθμοί. Ακούστε. Ξέρω τι λέτε για τα αποτελέσματα του 2015. Αλλά να σας πω, ό,τι ζημία επήλθε στην οικονομία, κυρίως από τα capital controls επήλθε. Τα μεγέθη λέτε ότι ήταν μια καταστροφική, ότι ήταν ένα καταστροφικό 7 μήνο τη στιγμή που το 2015 έκλεισε. Τα capital controls. Ναι, τα capital controls. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, το 2015 έκλεισε με στασιμότητα, 0,1% ύφεση. Τα γνωρίζω τα στοιχεία αυτά. Και 0,5-0,6% πρωτογενές πλεώνασμα. Επομένως, μεγαλύτερο δηλαδή από το πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είχε πετύχει η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Δεν ήταν καλό πράγμα τα capital controls όμως. Δεν είπε κανένας ότι ήταν καλό. Δεν είπε κανένας ότι ήταν καλό. Ωστόσο, εγώ αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι δεν ήταν αυτή η καταστροφή την οποία περιγράφουν. Ή την οποία εσείς περιγράψατε πριν από λίγο. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι ο μοναδικός τρόπος. Το λέω για να μην μείνει ως εντύπωσης. Ο μοναδικός τρόπος. Ο μοναδικός τρόπος για να βελτιωθεί η συμφωνία και να γίνει η ποιότερη η δημοσιονομική προσαρμογή σε σχέση με τη δημοσιονομική προσαρμογή 2010-2014 ήταν ακριβώς αυτή η σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν θα υπήρχε η ποιότερη δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς την περίοδο του 7 μήνου. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Άλλωστε διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, Σεραφείμ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα επιστροφή στην αίθουσα. Σύνταξη, δεν έχουμε άλλο χρόνο γιατί έχουμε μια προγραμματισμένη υποχρέωση για μετά. Κύριε Τζανακόπουλε, κλείνουμε αυτή τη συνέντευξη. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση δύο χρόνια μετά την εκλογή της είναι πίσω. Αυτό σημαίνει κάτι για εσάς? Κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής να φθείρεται. Ωστόσο, νομίζω ότι πολλά
δεν αποτυπώνονται απολύτως στις δημοσκοπήσεις. Έχω μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων και για το κατά πόσο μπορούν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό και σε αυτή την κοινωνική κατάσταση την οποία βιώνουμε να προσεγγίσουν με εν πάση περιπτώσει πιστικό τρόπο την, και να αποτυπώσουν με πιστικό τρόπο την, τις τάσεις εν πάση περιπτώσει της κοινωνίας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν έρθει η ώρα να συγκρουστούν πολιτικά προγράμματα, πολιτικές αντιλήψεις και στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα, έχω τη βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός θα στηρίξει για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.